Καλησπέρα. Χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Πώς χρησιμοποιούμε τους ιστοτόπους γνωριμιών ή τα λεγόμενα dating apps για να βρούμε σύντροφο. Αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν διάφορα σχόλια, τα οποία ήταν κάτω από το πρωινό βίντεο, την 1η Αριστοτρίτη του 2021, που μεταξύ άλλων, μιλώντας με την κουμπάρα σε αυτό το πασπαρτού vlog το πρωινό, μίλησα εγώ και για αυτό το θέμα, ότι πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ισχυρίζεται ότι είμαι μόνος, δεν έχω σύντροφο, θα ήθελα πάρα πολύ να έχω σύντροφο, αλλά είναι η καραντίνα, είναι η πανδημία, δεν έχω τρόπο να γνωρίσω σύντροφο. Να σας θυμίσω ότι την 1η Αριστοτρίτη του 2021 στην ουσία έχει ως θέμα πώς μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό από αυτό που έχουμε στα χέρια μας. Πώς μπορούμε μια αρνητική εμπειρία να τη μετατρέψουμε σε θετική ή μέσα από τα αρνητικά θέματα με τα οποία μας έχει βρει φορτωμένους το 2021 να φτιάξουμε θετικά θέματα. Και ανέφερα στο πρωινό vlog ότι μιλούσα με μια φίλη μου η οποία μου έλεγε ότι δεν έχει σύντροφο και είναι μόνη και μηδέν στα ερωτικά της και τη ρώτησα γιατί δεν χρησιμοποιείς το διαδίκτυο και μου λέει εγώ το διαδίκτυο με τίποτα. Και είπα την άποψή μου ότι το διαδίκτυο και ειδικότερα εις το χώρο γνωριμιών, δεν μιλάω τώρα για τα κοινωνικά δίκτυα, δεν μιλάω για το Twitter, το LinkedIn, το Facebook, το Instagram κτλ. Μιλάω για τις εξειδικευμένες ιστοσελίδες για γνωριμίες, οι οποίες συνήθως κυκλοφορούν και σε εφαρμογές. Για παράδειγμα, μία πολύ γνωστή, ίσως και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη στις μέρες μας είναι το Tinder, ότι μπορείς ακόμη και μέσα από εκεί να δώσεις τον εαυτό σου ευκαιρία να γνωρίσεις κάποιον άνθρωπο. Θα διαβάσω τα σχόλια που έχω βρει κάτω από το βίντεο. Γράφει μια φίλη. Μπράβο, φοβερό vlog, κορίτσια, αισιοδοξία και κινούμαστε με βάση τα δεδομένα που μας δίνονται. Μου άρεσε, Θέκλα, αυτό που είπες για τις διαδικτυακές γνωριμίες. Είμαι υπέρ. Χώρισα πριν την πρώτη καραντίνα και τώρα, 10 μήνες μετά, νιώθω ότι θα ήθελα να ξαναγνωρίσω κόσμο σιγά-σιγά. Αν μπορείτε να ξαναγίνει κάποιο vlog για dating apps. Αυτό κάνω τώρα, ένα vlog για dating apps. Υπάρχει δυστυχώς πολλή προκατάληψη ακόμα εκεί έξω, αλλά από ό,τι βλέπω και μέσα στις ίδιες τις εφαρμογές. Θα με ενδιέφερε η άποψή σας. Εξαιρετικό σχόλιο. Διαβάζω και ένα άλλο σχόλιο που έχει διαφορετική προσέγγιση. Θέκλα μου, όταν λες site γνωριμιών εννοείς το Tinder ας πούμε, ναι, εννοώ και το Tinder. Εκεί δεν βρίσκεις σοβαρά άτομα, ρε Θέκλα μου, για να επικοινωνήσεις. Εκτός και αν εννοείς τα βασικά, Instagram, Facebook. Συμφωνώ σε ό,τι είπες στο βίντεο, αλλά ότι είναι δύσκολο να βρεις προσωπική ζωή μέσω καραντίνας, είναι αλήθεια όπως και να το κάνουμε. Άποψή μου εννοείται. Και το τελευταίο σχόλιο, και θα σχολιάσω μετά τα σχόλια και θα σας πω τις απόψεις μου. Μια άλλη φίλη λέει... Εγώ που πραγματικά ό,τι κατάφερα στη ζωή μου ήταν με πολύ αγώνα, στόχο, κόπο, πιστεύω πως υπάρχει αυτό που λένε τύχη, γεννημένος με άστρο. Έχω δει ανθρώπους που δεν αξίζουν να τους έρχονται εύκολα τα πράγματα ή να μην τους συμβαίνουν ατυχή γεγονότα, για παράδειγμα θάνατος στην οικογένεια, θέματα υγείας κλπ, ώστε να γίνεται δύσκολη, άσχημη η ζωή τους. Στα προσωπικά επίσης πρέπει να βρεθεί ο σωστός άνθρωπος στο δρόμο σου. Αν ζεις σε επαρχιακή πόλη, χωρίς γνωριμίες κοινωνικές, δεν έχεις ελπίδα να γνωρίσεις σωστό άνθρωπο. Η άποψη της φίλης. Προσωπικά έχω βγει αρκετά ραντεβού από γνωριμία στο Facebook και πραγματικά δεν περίμενα πως είναι τόσοι αδιάγνωστοι. Εδώ θέλω να κάνω ενός ζήτους εκεί και να πω ότι οι αδιάγνωστοι είναι παντού. Παντού. Ό,τι υπάρχει στην κοινωνία έξω από το διαδίκτυο, υπάρχει και στην κοινωνία μέσα στο διαδίκτυο. Θα κάνω ένα λεπτό σιγή, δεν έκανα μερικό δευτερόλεπτο. Είναι παίκτες που απλά όταν πάρουν σεξ ή δουν ότι δεν θα πάρουν, εξαφανίζονται, ενώ αν είναι φιλικοί και τρυφεροί και θέλουν σχέση, έχουν σεξουαλικό πρόβλημα. Τους έχεις βάλει όλους σε κατηγορίες! Τους έχεις δοκιμάσει όλους! Δεν νομίζω. Δεν το βάζω κάτω όμως, εξάλλου έχοντας περάσει αυτή την κόλαση, θα δώσω ευκαιρίες στον εαυτό μου να γνωρίσω ανθρώπους. Όμως θεωρώ πως αν θέλει η μοίρα η τύχη μου, τότε μόνο θα γνωρίσω κάποιο σωστό. Μόνο σε αυτό διαφωνώ μαζί σας κορίτσια, κατά τα άλλα σας λατρεύω και σας οφείλω πολλά. Καλή χρονιά και στην Αριστονίκη μας. Λοιπόν. Γνωριμίες από το διαδίκτυο, dating apps,
εις το χώρι γνωριμιών και πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εφαρμογές γνωριμιών ή τους ιστοχώρους γνωριμιών με έναν τρόπο που να μας δώσει ευκαιρίες να γνωρίσουμε ανθρώπους και πώς κρίνουμε από αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουμε ή για αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουμε αν αξίζει τον κόπο να τους γνωρίσουμε ουσιαστικά. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να είμαι απολύτως αντικειμενική και ρεαλιστική. Στην εποχή μας και προτού έλθει η πανδημία, όχι μόνο τώρα που είναι η πανδημία, που είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια και αναγκαστικά η διέξοδος προς τον έξω κόσμο, η κοινωνικοποίηση προς τον έξω κόσμο γίνεται μέσω διαδικτύου, και πριν από την έλευση της πανδημίας, ελάχιστοι άνθρωποι φλερτάρουν σε κοινωνικά περιβάλλοντα όπως εργασία, όπως ένα πάρτι, όπως μία έξοδος, μία καφετέρια, ένα μπαρ, ένα εστιατόριο. Οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να φλερτάρουν έξω. Εγώ δεν είχα καμία επαφή με τον dating scene. Τον dating scene είναι η σκηνή του dating. Μέχρι το 2001 που χώρισα. Είχα παντρευτεί πολύ μικρή φοιτήτρια, εννοείται ότι δεν φλέρταρα πρωτού παντρευτώ, εννοείται ότι δεν φλέρταρα ενώ ήμουν παντρεμένη. Μετά που χώρισα, άρχισα και εγώ σιγά σιγά να μπαίνω στην πραγματικότητα της ζωής. Και συνειδητοποίησα τότε, πριν 20 χρόνια, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη που ζούσα, που είχαμε ναι πολλές γνωριμίες ως οικογένεια, οι γονείς μου τέλος πάντων είχαν πολλές γνωριμίες και εγώ γνώριζα πολύ κόσμο, αφού τώρα πολύ συχνά μου λένε θυμάσαι το τάδε πρόσωπο, λέει πως είσαι συμμαθητές. Εγώ πρέπει να θυμάμαι το πρόσωπο. Όλοι με θυμούνται όσοι είτε είμαστε μαζί στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω γιατί με θυμούνται. Μήπως είμαι πολύ loud, μήπως είμαι πολύ φωναχτός χαρακτήρας, μήπως είμαι πολύ έντονη, δεν ξέρω. Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, με γνωριμίες, όπως φίλοι θα σου πω, συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος δεν φλερτάρει. Γιατί εγώ τότε ήμουν αύγαλτη, ήμουν μικρή. Είχαμε σπουδάσει ψυχολογία, είχα αρχίσει να εργάζομαι ως ψυχολόγος, όμως έβλεπα κάποιες σειρές ξένες. Ένα παράδειγμα, χωρίς να σημαίνει πως είναι το ενδεικτικό, ήταν το Sex and the City που ήταν τότε στις δόξες του. Και έβλεπα τις γυναίκες στη Νέα Υόρκη, ξέρω εγώ σε άλλες πόλεις, μεγάλου πόλεις, ότι έβγαιναν έξω και ότι πήγαιναν κάπου και ερχόταν ένας άντρας να τους μιλήσει και να τις φλερτάρει κλπ. Και μάλιστα έβλεπα και κάποιες άλλες σειρές, καναδέζικες, αυστραλέζικες, δανέζικες, που πήγαιναν και οι γυναίκες και φλερτάραν τους άντρες. Αυτό δεν συνέβαινε πριν 20 χρόνια στην Κύπρο. Δεν συνέβαινε. Και είχα πάθει ένα σοκ τότε και λέω: μα ο κόσμος δεν φλερτάρει. Ο κόσμος δεν μιλά. Το σοκ συνεχίστηκε γιατί ούσα ψυχολόγος και βλέποντας κόσμο που κυρίως ερχόντουσαν για τα ερωτικά τους περισσότεροι, γιατί συνήθως αυτό που μας καίει περισσότερο από όλα και κάνουμε την κίνηση και τον κόπο και την ταλαιπωρία να πάμε στον ψυχολόγο είναι τα ερωτικά μας, βλέποντας κόσμο, κατάλαβα ότι γενικά ο κόσμος δεν φλερτάρει. Και ας το πάρουμε και στα θέματα φίλων, οι γυναίκες πολύ συχνά παραπονιούνται πως οι άνδρες δεν φλερτάρουν δια ζώσης, και οι άνδρες επίσης παραπονιούνται πως οι γυναίκες δεν τους φλερτάρουν διαζώσεις. Γιατί νομίζουμε συνήθως ότι μόνο οι άνδρες δεν φλερτάρουν και ότι οι άνδρες θα έπρεπε να φλερτάρουν και ότι οι άνδρες θα απέρριπταν μια γυναίκα που φλερτάρει, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες οι οποίοι θα γούσταραν μια γυναίκα να τους φλερτάρει. Λοιπόν, πριν από την πανδημία, περισσότερες πιθανότητες είχες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο σε μια εφαρμογή γνωριμιών παρά στο μπαράκι που θα πας για ποτό, στο πάρτι που θα πας που σε έχουν προσκαλέσει ή οπουδήποτε αλλού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι καλή πραγματικότητα? Όχι. Αυτή είναι όμως. Αυτή είναι. Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι αρκετά κλεισμένος στον εαυτό του, είναι αρκετά επιφυλακτικός ή αρκετά βαριεστημένος για να φλερτάρει ή δεν έχει ιδιαίτερη όρεξη, η πεποίθηση, η πίστη ότι αν φλερτάρω θα βγει κάτι καλό. Εάν φλερτάρω θα επιτύχω να ερωτευτώ, να αγαπήσω και να αγαπηθώ, να έχω μια όμορφη ερωτική σχέση. Παρόλο που οι περισσότεροι από εμάς, άνδρες και γυναίκες, κατάβαθα στα μύχια της ψυχής μας επιθυμούμε να βιώσουμε τον έρωτα. Υπάρχουν φυσικά και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι είναι εντός εισαγωγικών ερωτικά καμένοι,
που σημαίνει ότι έχουν δεχθεί απογοητεύσεις από τραυματικές εμπειρίες, από ερωτικές σχέσεις και φοβούνται ουσιαστικά να ξανερωτευτούν, φοβούνται ότι θα ξαναπληγωθούν και έτσι προσεγγίζουν πολύ επαφανειακά τους άλλους ανθρώπους για σεξ μόνο ή για κουβέντες μόνο. Ένας άνθρωπος όμως που είναι καλά, που είναι ισορροπημένος ψυχικά, που έχει διαπραγματευτεί τα θέματα του, έχει κάνει και την ψυχοθεραπεία του αν χρειάζεται, θέλει κατά βάθος να βιώσει μια αγνή αγάπη. Για αυτή την αγάπη όλοι ψάχνουμε. Λοιπόν, ιστοσελίδες γνωριμιών, εφαρμογές γνωριμιών ή κοινωνικά δίκτυα, Facebook, Instagram κτλ. Εγώ είμαι εναντίον του να φλερτάρει κάποιος από τα κοινωνικά δίκτυα, παρόλο που το έχω κάνει. Το έχω κάνει και μάλιστα το είχα πει και όλες και σε συνεντεύξεις ότι αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο γνώρισα τον δεύτερο μου σύζυγο όταν άρχισε να μου μιλάει μέσα από το Twitter. Εκ των υστέρων, λέω ότι δεν ήταν καλή ιδέα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί στα κοινωνικά δίκτυα, τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι σχεδιασμένα για αυτό το σκοπό. Το Facebook, το Instagram, το LinkedIn, δεν ξέρω ποια άλλα κοινωνικά δίκτυα υπάρχουν, δεν είναι φτιαγμένα για γνωριμίες. Δεν είναι dating sites, δεν είναι προξενικά sites, δεν είναι για προξενιά αυτά τα sites. Αυτά τα sites είναι για να μοιραστείς τις απόψεις σου, για να συνδεθείς με τους ανθρώπους που ήδη γνωρίζεις και στο διαδίκτυο ή στο LinkedIn για παράδειγμα, για να κάνεις γνωστή τη δουλειά σου, τα προσόντα σου ή για να ψάξεις να βρεις μια δουλειά ή για να διαβάσεις θέματα που ενδιαφέρουν την ειδικότητά σου ή τέλος πάντων τον τομέα με τον οποίο ασχολείσαι. Το Twitter είναι ένας ιστοχώρος στον οποίο μπορείς να κάνεις πάρα πολύ πλάκα, να διαβάσεις πάρα πολύ ωραία αστεία του ή. Είναι ένας χώρος στον οποίο μπορείς να ανταλλάξεις έξυπνες ατάκες, να ανταλλάξεις πολιτικές απόψεις ίσως κλπ. Αλλά δεν είναι σχεδιασμένοι αυτοί στο χώρο για γνωριμίες. Άρα, κατά τη γνώμη μου, εάν θέλουμε να βρούμε σύντροφο, άντρα ή γυναίκα, τι θέλει ο καθένας, και ένα λόγος του φίλου του και του ερωτικού του προσανατολισμού, και ξέρουμε ότι είμαι μόνη, είμαι μόνος και θέλω να βρω σύντροφο, μπαίνουμε σε εφαρμογές γνωριμιών ή στο χώρους γνωριμιών. Γιατί εκεί είναι ο κατάλληλος χώρος. Και γιατί το λέω αυτό? Οποιοδήποτε δημιουργεί προφίλ σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, όπως το Tinder για παράδειγμα, που είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο στις μέρες μας, εντάξει, σημαίνει ότι δηλώνει με τη δημιουργία του προφίλ ότι εγώ ψάχνω να βρω κάποιον ή κάποια. Τώρα, γιατί σκοπό τον θέλει ή την θέλει, θα το μάθουμε στην πορεία. Ξέρεις όμως, όταν ξεκινήσεις μια συνομιλία μέσα από το Tinder ή μέσα από το Badoo, πώς το λένε, ή μέσα από τα... Έχει τόσα πολλά. Μέσα από τα διάφορα άλλα site γνωριμιών ή εφαρμογές γνωριμιών, ξέρεις ότι όταν αρχίσεις μια συνομιλία με κάποιον, ότι αυτός ο κάποιος κάτι ερωτικό θέλει. Άρα και οι δύο, από την αρχή που συνομιλάνε, έχουν ως δεδομένο ότι συνομιλούμε με απότερο σκοπό ίσως τη γνωριμία. Ενώ κάποιος ο οποίος μας γράφει από το Facebook ή μας γράφει από το Instagram μπορεί πάντοτε να πει «Μα εγώ φιλικά σου έγραψα». «Μα γιατί με ρωτάς τόσα πράγματα για μένα, ένα γεια σου σου είπα». «Μα γιατί μου κάνεις ανάκριση». Στο Facebook είμαστε. Ενώ στο Tinder, στο Badoo ή σε οποιοδήποτε άλλο στο χώρο γνωριμιών δικαιούσε να κάνεις ερωτήσεις, δικαιούσε να δώσεις, να πάρεις συνέντευξη, job interview όπως παίρνουμε συνέντευξη για δουλειά, να πάρεις συνέντευξη από τον υποψήφιο ή την υποψήφια για να δεις τι καπνό φουμάρει και μπορείς να κάνεις όλες τις ερωτήσεις που θέλεις να κάνεις σχετικά με αυτό το θέμα και δεν μπορεί να σου πει «Μα γιατί τα ρωτάς αυτά». Φίλε, φίλοι, είσαι σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, αν όντως you mean business, you really mean business, αν πραγματικά θέλεις σοβαρά να γνωρίσεις ανθρώπους, τότε θα απαντήσεις. Δεν είναι όλοι μέσα στο Tinder ή μέσα στις διάφορες εφαρμογές γνωριμιών που θέλουν σοβαρά πράγματα. Κάποιος μπορεί να έχει φτιάξει ένα ψεύτικο προφίλ και να θέλει να σπάζει πλάκα. Κάποιος μπορεί να είναι άνδρας και να προσποιείται τη γυναίκα και να θέλει να σπάζει πλάκα ή οτιδήποτε άλλο. Αν μιλήσουμε με κάποιον και μας πει «Μα τι είναι αυτά τα πράγματα που ρωτάς, θέλεις γάμο?» Από ό,τι ακούω, συνηθισμένη απάντηση. Εκείνη την ώρα τρώει τον μπλόκο κατευθείαν.
στους ιστοχώρους των ερημιών. Αυτές τις μέρες μπήκα να διαβάσω για το Tinder. Να σας πω για το Tinder, χωρίς να σημαίνει ότι το διαφημίζω ή το γνωρίζω. Είναι μία εφαρμογή στην οποία φτιάχνεις ένα προφίλ, είτε ένα προφίλ στο οποίο φαίνεται κανονικά και το όνομά σου και οι φωτογραφίες σου, επειδή το συνδέεις με το Facebook σου ή με το Instagram σου, ή φτιάχνεις ένα προφίλ στο οποίο το φτιάχνεις, ξέρω εγώ, με έναν τηλεφωνικό αριθμό ή με ένα email, και μπορεί να βάλεις είτε δική σου φωτογραφία, είτε να βάλεις μια άσχετη φωτογραφία, είτε να βάλεις μια φωτογραφία που δείχνει τη φύση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Που γράφεις εκεί πέρα την ηλικία σου, γράφεις εκεί πέρα το φίλο σου, τον ερωτικό σου προσανατολισμό. Και μπαίνεις μετά σε ένα χώρο στο timeline, στο οποίο βλέπεις φωτογραφίες ανθρώπων, το όνομά τους, το όνομα που έχουν δώσει στην εφαρμογή, την ηλικία τους, αν έχουν γράψει 4-5 λόγια για τον εαυτό τους. Και αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, κουνάς δεξιά την εικόνα, κάνεις swipe right που λένε, και αν δεν σου αρέσει, κάνεις swipe left. Εάν δύο άνθρωποι έχουν κάνει και δυο swipe right, έχουν και δυο επιλέξει, έχουν βάλει like και δυο ο ένας στο προφίλ του άλλου, τότε ανοίγει ένα παράθυρο που μπορούν να συνομιλήσουν. Και εκεί στη συνομιλία, μέσα από την εφαρμογή του Tinder, μπορείς να ερωτήσεις ό,τι θέλεις. Και να σε ερωτήσουν και να ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Υπάρχει δυνατότητα, από ό,τι έμαθα, να κάνεις και βιντεοκλήση, χωρίς να ξέρει ο άλλος το όνομά σου, το πραγματικό, αν δεν έχεις βάλει τα πραγματικά σου στοιχεία, το τηλέφωνο σου, οτιδήποτε άλλο. Μπορείς να κάνεις και βιντεοκλήση, για να δεις αν αυτό το πρόσωπο το οποίο σου γράφει στο προφίλ ότι είναι αυτού του φίλου, αυτής της ηλικίας, αυτής της κατάστασης, υπάρχει όντως αυτό το πρόσωπο και πώς είναι αυτό το πρόσωπο, και αν είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό που φαίνεται στις φωτογραφίες, ή αν έχει βάλει ψεύτικες φωτογραφίες ή άλλες κλπ. Ή αν εκείνο το πρόσωπο όντως είναι ελεύθερο. Γιατί ένας παντρεμένος, για παράδειγμα, μένει στο Tinder, δεν θα απαντήσει τη βιντεοκλήση. Θα σου πει: δεν μπορώ να κάνουμε τώρα βιντεοκλήση, θα κάνουμε άλλη ώρα, ξέρω εγώ, γιατί μπορεί να είναι τη γυναίκα του, μπορεί να είναι τα παιδιά του. Ή μια παντρεμένη, όπως και να έχει. Και αν κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που έχεις με εκείνον τον άνθρωπο καταλάβεις ότι δεν θες να συνομιλείς με αυτόν τον άνθρωπο, βρεις αρνησυχητικά στοιχεία, ανά πάσα στιγμή καταργείς το τέριασμα. Πατάς ένα κουμπί και δεν μπορεί να σε δει, δεν μπορείς να το δεις. Στις σελίδες γνωριμιών, το θετικό είναι ότι μπορείς να ξεκινήσεις τη συνομιλία μέσα από την εφαρμογή, να ρωτήσεις ό,τι θέλεις να ρωτήσεις, να μιλήσεις και με βιντεοκλήση για να δεις πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, να σε δει πώς είσαι, και χωρίς να δώσεις το τηλέφωνό σου, χωρίς να δώσεις το όνομά σου, χωρίς να δώσεις άλλα στοιχεία προσωπικά σου, να επιλέξεις σε πρώτο επίπεδο αν θες να γνωρίσεις καλύτερα αυτόν τον άνθρωπο ή όχι. Ενώ στο Facebook, στο Instagram και στους άλλους ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, δεν υπάρχουν αυτές οι επιλογές. Βεβαίως υπάρχει επιλογή να μπλοκάρεις κάποιον. Βεβαίως υπάρχει επιλογή να σταματήσεις να του μιλάς. Όμως από την αρχή δεν μπαίνεις σε ένα χώρο στον οποίο είναι δεδομένο ότι και ο ένας και ο άλλος θέλει γνωριμία ερωτικής φύσεως. Λοιπόν, τι προσέχουμε? Θα πω τις συμβουλές μου. Πρώτα απ' όλα, πρωτού μπούμε σε ένα τέτοιο ιστοχώρο, πρέπει να κάνουμε κάποια ερωτήματα στον εαυτό μας. Είμαι πραγματικά ελεύθερος? Είμαι πραγματικά ελεύθερη? Τι θέλω από εδώ? Θέλω να πω κάμποσες κουβέντες του αέρα και να μην κάνω τίποτα? Είμαι διατεθειμένη, είμαι διατεθειμένος να μιλήσω με διάφορους ανθρώπους μέχρι να γνωρίσω κάποιον με τον οποίο να υπάρχει τέριασμα και να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας σχέσης? Θέλω να κάνω μόνο σεξ χωρίς δεσμεύσεις? Θέλω να συναντήσω ανθρώπους με τους οποίους να έχω κάποιες διευθετήσεις του τύπου βρισκόμαστε, κάνουμε τι κάνουμε και δεν ξαναμιλάμε και ξαναβρισκόμαστε και κάνουμε τι κάνουμε, το friends with benefits? Τι θέλω πραγματικά? Πρέπει εμείς ήδη να ξέρουμε τι θέλουμε. Γιατί μια βασική ερώτηση που οφείλει να κάνει ο ένας τον άλλο σε μια εφαρμογή γνωριμιών είναι: τι ψάχνεις από εδώ πέρα? Γιατί μπήκες εδώ? Τι ψάχνεις εδώ? Αν ρωτήσεις τον άλλο τι ψάχνεις εδώ και σου απαντήσει τίποτα, τότε του λες, εφόσον δεν ψάχνεις τίποτα, τσάω, και καταργείς το τέριασμα. Αν ο άλλος σου λέει δεν ψάχνω τίποτα, σημαίνει δεν ψάχνει τίποτα. Αν ο άλλος σου λέει εγώ ψάχνω σεξ χωρίς δεσμεύσεις και εσύ δεν θες σεξ χωρίς δεσμεύσεις, λες, σε ευχαριστώ πολύ για την ειλικρινιά σου, όμως δεν είναι αυτό που ψάχνω, και καταργείς το τέριασμα.
Αν ο άλλος σου πει νιώθω μοναξιά και είμαι εδώ για να σπάσω την ανία ή τη μονοτονία που νιώθω στη ζωή μου, το ρωτάς, είσαι ελεύθερος? Ούτως ή άλλως πρέπει να το ρωτάμε από την αρχή. Είσαι ελεύθερος, είσαι ελεύθερη? Μήπως είσαι παντρεμένος, μήπως έχεις σχέση? Γιατί πολλοί άνθρωποι και στις εφαρμογές γνωριμιών, όπως και στην πραγματική ζωή, συστήνονται ως ελεύθεροι χωρίς να είναι πραγματικά ελεύθεροι. Το ρωτάμε, θα μου πείτε θα απαντήσει ο άλλος την αλήθεια? Όχι, μπορεί να απαντήσει και ψέματα. Το ρωτάμε όμως. Αν ο άλλος μας πει είμαι παντρεμένος, είμαι παντρεμένη και είμαι εδώ για διασκέδαση και θα ήθελα κάποιες στιγμές προσωπικής χαράς, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς ευθύνες, χωρίς τίποτα, και αν εμείς δεν θέλουμε αυτό το πράγμα, τότε λέμε σε ευχαριστώ για την ειλικρινιά σου, αλλά καταργούμε το τέριασμα. Ποια απάντηση στην ερώτηση τι ψάχνεις εδώ είναι αποδεκτή απάντηση, που δείχνει πιθανόν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι διατεθειμένος να δώσει ευκαιρία για μια γνωριμία? Πιθανές απαντήσεις: είμαι single, είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερη και θέλω να δώσω στον εαυτό μου την ευκαιρία να γνωρίσω κόσμο, και αν γνωρίσω κάποιον άνθρωπο που να είναι κατάλληλος και να υπάρχει τέριασμα και να υπάρχει και χημεία, μπορεί να συμβεί και κάτι. Μπορεί και όχι όμως. Αυτή είναι η ειλικρινής απάντηση. Είμαι εδώ και ψάχνω να βρω άντρα. Είμαι εδώ και ψάχνω να βρω γυναίκα. Όταν ψάχνεις να βρεις άντρα ή όταν ψάχνεις να βρεις γυναίκα, δεν σημαίνει ότι τον πρώτο που θα βρεις μπροστά σου ή την πρώτη που θα βρεις μπροστά σου θα πας να την πάρεις ή να τον πάρεις. Όχι. Δηλώνεις τις προθέσεις σου. Είμαι ελεύθερη, είμαι ελεύθερος, είμαι εδώ και ψάχνω να βρω έναν άνθρωπο για να έχω μια ερωτική σχέση. Και για να το κάνεις αυτό, κυρία μου, και για να το κάνεις αυτό, κυρία μου, πρέπει να περάσεις από συνέντευξη πολλούς ανθρώπους, όπως και να σε περάσουν από συνέντευξη πολλοί άνθρωποι. Αν μπεις στην εφαρμογή γνωριμιών, όπως το Tinder για παράδειγμα που έχω αναφέρει τώρα, αυτό ξέρω γιατί γι' αυτό μπήκα να διαβάσω, επειδή μου λέτε Tinder, μπήκα να διαβάσω γι' αυτό πώς λειτουργεί. Λοιπόν, αν μπεις στο Tinder και αποφασίσεις ότι δεν θα βάλεις το όνομά σου, δεν θα βάλεις το πραγματικό σου όνομα που είναι τάδε και θα βάλεις Μαρία Γεωργίου για παράδειγμα, ένα τυχαίο όνομα, και δεν θες να βάλεις την πραγματική σου φωτογραφία, θες να βάλεις μια φωτογραφία ουδέτερη, να βάλεις μια φωτογραφία που έχει λουλούδια για παράδειγμα, να βάλεις μια φωτογραφία που έχει ένα ηλιοβασίλεμα, δεν θες να βάλεις την πραγματική σου φωτογραφία γιατί ζεις σε μια μικρή επαρχιακή πόλη για παράδειγμα που όλοι σε ξέρουν και μπορεί αν δουν τη φωτογραφία σου να σε κακοχαρακτηρίσουν. Άστε που αυτό είναι πολύ παροχημένος τρόπος σκέψης και που σε πολλές δυτικές χώρες βρίσκει κάποιος σε τέτοιους ιστοτόπους γνωριμιών. Ένας πολύ γνωστός, ήταν το match.com νομίζω που είχαν παντρευτεί και πολλοί άνθρωποι από αυτό. Σε πολλούς τέτοιους ιστοχώρους γνωριμιών μπορεί να βρει ανθρώπους που έχουν ακριβώς τις ίδιες φωτογραφίες που έχουν στο Facebook ή στο Instagram, ακριβώς τις ίδιες φωτογραφίες και τα στοιχεία που έχουν στο προφίλ του στο LinkedIn, και να τα έχουν εκεί και να μπαίνουν επώνυμα και να λένε ναι, είμαι ο τάδε. Με την τάδε εργασία, ξέρω εγώ, διευθυντή στην τάδε εταιρεία, είμαι ελεύθερος και έχω ένα προφίλ εδώ. Δεν είναι ντροπή να κάνεις προφίλ στον τόπο γνωριμιών. Ίσα-ίσα κάνεις κάτι proactive, κάνεις κάτι προδραστικό, κάνεις κάτι από μόνος σου για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να μπει σε μια σχέση. Κάνεις κάτι θετικό για σένα. Και πρέπει να νιώθεις και περήφανος και περήφανη που παίρνεις τη ζωή σου στα χέρια σου, φτιάχνεις το προφίλ και δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολλούς ανθρώπους και ίσως με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους να βρεθείς κιόλας ή να κάνεις ένα διαδικτυακό ραντεβού, για παράδειγμα βίντεο συνομιλία μέσω Skype για παράδειγμα, και εάν ταιριάξεις με κάποιον άνθρωπο και τα βρείτε, ίσως να δημιουργήσεις και μια σχέση. Οι περισσότερες σχέσεις και γάμοι στις μέρες μας γίνονται μέσα από τους ιστοτόπους γνωριμιών. Είτε μας αρέσει, είτε όχι. Παγκοσμίως. Γίνονται και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά καλύτερα να ξεκινήσουν από ιστοτόπους γνωριμιών, γιατί εκεί βρίσκονται και οι δυο στην ίδια θέση. Έχω μπει εδώ μέσα, έχω κάνει προφίλ, θέλω να βρω σύντροφο. Έχεις μπει εδώ μέσα, έχεις κάνει προφίλ, θέλεις να βρεις σύντροφο. Άρα δεν τρώω με άσκοπο χρόνο να συζητάμε και να μου το παίζεις δύσκολο, δύσκολη, και δεν θέλω και δεν ξέρω και δεν κάνω. Από τη στιγμή που έκανες προφίλ εδώ,
σημαίνει θες να γνωριστείς, απάντα τις ερωτήσεις μου, θα απαντήσω και εγώ τις δικές σου και προχωράμε. Ή αν δεν θες να απαντήσεις, σου καταργώ το τέριασμα και προχωράμε. Στα πρώτα στάδια που κάποιος αρχίζει να συνομιλεί με πολλούς ανθρώπους, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν απαντήσεις και στο 1/3 των ανθρώπων που βλέπεις swipe right, το πιο πιθανό είναι ότι η μισή από αυτούς θα πατήσουν και σε σένα swipe right και άρα θα σου ανοίξουν, ξέρω εγώ, 50 παράθυρα. Ή θα σου ανοίξουν 30 παράθυρα συνομιλίες. Εξαρτάται και πού βρίσκεσαι, σε ποια χώρα βρίσκεσαι, σε ποια πόλη βρίσκεσαι, πόσο πληθυσμό έχει, που είσαι. Και αυτές οι εφαρμογές σου δείχνουν συνήθως ανθρώπους που βρίσκονται σε μια περίμετρο κάποιων χιλιόμετρων από σένα, ίσως 30 χιλιόμετρο, 40, 80, 100 χιλιόμετρο, βάζεις μόνο σου. Σε ποιες περιοχές θέλει να σου δείξει ανθρώπους. Άρα, ξεκινώντας τη γνωριμία σε ένα ιστοχώρο γνωριμιών, υπάρχει από την αρχή δεδομένο ότι και οι δυο θέλουν γνωριμία. Πότε κάνουμε unmatch, κάποια τέρια, έτσι είναι, έτσι, τέρι το ονομάζουμε στο Tinder. Ανθρώπους που έχουμε κάνει και οι δυο swipe right, που έχουμε βάλει και οι δυο like ο ένας στη φωτογραφία του άλλου, σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε unmatch και μπλοκάρουμε εκείνο το άτομο ώστε να μην μπορεί να μας δει στο μέλλον. Όταν εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε μία σοβαρή σχέση ή θέλουμε να δώσουμε στον εαυτό μας την ευκαιρία να κάνει γνωριμία ή να δημιουργήσει μία σχέση και βλέπουμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι το άλλο πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από το προφίλ με το οποίο συνομιλούμε δεν είναι στα ίδια μήκη κύματος. Εάν αντιληφθούμε ότι πίσω από εκείνο το προφίλ κρύβεται κάποιος επαγγελματίας άνδρας ή επαγγελματίας γυναίκα, γιατί μπαίνουν μέσα σε αυτούς τους ιστοχώρους γνωριμιών και επαγγελματίες, escorts τους ονομάζουν, ή ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται για να έχουν ερωτικές επαφές. Αν καταλάβουμε ότι κρύβεται πίσω από αυτό το προφίλ κάποιος ο οποίος ζητάει χρήματα για σεξ, εννοείται ότι καταργούμε το τέριασμα. Αν καταλάβουμε ότι πίσω από αυτό το προφίλ βρίσκεται κάποιος ή κάποια που δεν θέλει με τίποτα να φανερώσει την ταυτότητά του ή την ταυτότητά της και δεν δέχεται, για παράδειγμα, μέσα από την εφαρμογή να κάνουμε μια βιντεοκλήση για να δει ο ένας τη φάτσα του άλλου, τότε επίσης καταργούμε την εφαρμογή, γιατί μπορεί πίσω από εκείνο το προφίλ να βρίσκεται οποιοδήποτε. Επίσης, όταν κάποιος μας ζητάει γυμνές φωτογραφίες μας, βίντεο δικά μας πολύ προσωπικά, και εμείς είμαστε άνθρωποι που μπήκαμε σε αυτές τις εφαρμογές για να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο για μια, με την πιθανότητα δημιουργίας μιας ερωτικής σχέσης, τότε επίσης κάνουμε unmatch εκείνο το άτομο. Δεν στέλνουμε γυμνές φωτογραφίες μας, δεν στέλνουμε σεξι φωτογραφίες μας, προκλητικές και βίντεό μας σε άγνωστους ανθρώπους. Δεν δίνουμε τον τηλεφωνικό μας αριθμό ή τις διευθύνσεις μας στα κοινωνικά δίκτυα, εάν δεν έχουμε σιγουρευτεί ότι το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούμε είναι υπαρκτό πρόσωπο, είναι αυτό που λέει ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός, άνδρας ή γυναίκα, και ο οποίος θέλει όντως να κάνει μια γνωριμία και δεν έχει άλλους αλλότερους σκοπούς. Μπορεί να συνεχίσουμε τη συνομιλία μέσα στην εφαρμογή για μέρες. Μπορούμε να το πάμε και μια εβδομάδα, όσες μέρες θέλουμε, εφόσον και οι δύο βρίσκονται μέσα στην εφαρμογή και εφόσον δεν έχει κάνει unmatch ο ένας τον άλλον, η εφαρμογή είναι εκεί και μπορείς να μιλάς. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δώσουμε το τηλέφωνό μας, τη φυσική μας διεύθυνση ή άλλα στοιχεία μας σε κάποιον που ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει και δεν ξέρουμε σε κάποιον και δεν ξέρουμε τι καπνό φουμάρει και τι σκοπούς έχει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, εάν θέλουμε να φύγουμε από την εφαρμογή και να πάμε σε άλλο πιο ιδιαίτερο χώρο να μιλήσουμε, μπορεί να δώσουμε μια διεύθυνση στο Skype, για παράδειγμα, ή μια διεύθυνση στο Messenger, η οποία να μην είναι η διεύθυνση που χρησιμοποιούμε συνήθως. Να είναι μια άλλη διεύθυνση, μια διεύθυνση με ένα ψευδώνυμο. Σε μια βιντεοκλήση μεταξύ δύο ανθρώπων οι οποίοι έχουν αρχίσει να συνομιλούν σε μια εφαρμογή γνωριμιών, μπορείς να μάθεις και να καταλάβεις πολλά πράγματα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όλες οι ερωτήσεις που σας λέω να κάνετε από το πρώτο ραντεβού, δικαιούστε να τις κάνετε και ο άλλος δεν μπορεί να παραπονεθεί. Επειδή θα σου πει, τι με ρωτάς αν είμαι ελεύθερος? Σε ρωτάω γιατί έχεις μπει μέσα στην εφαρμογή και λες ότι ψάχνεις να βρεις σύντροφο. Είσαι ελεύθερος?
ό,τι ερωτήσεις μπορείς να κάνεις για να ξεκαθαρίσεις αν ο άλλος είναι παίχτης ή όχι, μπορείς να τις κάνεις άφοβα. Γιατί ακριβώς αυτό γίνεται μέσα από τις εφαρμογές γνωριμιών. Έρχεσαι σε επαφή με ανθρώπους, θα έρθεις σε επαφή, σε όταν λέω σε επαφή ενώ σε μηνυματική επικοινωνία, ίσως βιντεοκλήση μέσω της εφαρμογής, με πολλούς ανθρώπους, ίσως 20 ανθρώπους, ίσως 30 ανθρώπους, κάνοντας όλα αυτά τα ξεκαθαρίσματα. Και μετά από εκείνους τους ανθρώπους, ίσως επιλέξεις 1, 2, 3, 4, με τους οποίους να μιλήσεις και σε βιντεοκλήση μέσα, ξέρω εγώ, από το Skype ή από το Messenger ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να συνομιλήσεις με αυτά τα πρόσωπα προκειμένου να ξεκαθαρίσεις, όχι αν τους αρέσεις, όχι αν σε γουστάρουν, όχι αν θέλουν να κάνουν κάτι μαζί σου, να ξεκαθαρίσεις αν είναι κατάλληλοι άνθρωποι με βάση τα πρότυπα που έχεις εσύ για τη δημιουργία μιας σχέσης, να ξεκαθαρίσεις αν σου αρέσει εσένα εκείνος ο άνθρωπος, αν σου αρέσει ο χαρακτήρας του έτσι όπως διαφαίνεται μέσα από τις συνομιλίες, η προσωπικότητα του, αν σου αρέσει το βλέμμα του, αν σου αρέσει η συμπεριφορά του, αν σου αρέσουν αυτά που λέει. Και όσο περισσότερο μιλάς με κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε μια εφαρμογή γνωριμιών, τόσα περισσότερα πράγματα μαθαίνεις με αυτόν. Κάνουμε συνήθως παράπονα ότι οι άνδρες δεν μιλάνε ή οι γυναίκες δεν μιλάνε, ότι βγαίνεις ραντεβού με κάποιον και δεν μιλάει. Στην ιστοσελίδα γνωριμιών και στην εφαρμογή γνωριμιών είναι υποχρεωμένος να μιλήσει. Και αν δεν μιλάει, τον μπλοκάρεις και τελείωσε. Και έχεις και άλλες 10 επιλογές. Όπως και εκείνος φυσικά έχει άλλες 10 επιλογές και άλλες 30 επιλογές και άλλες 40 επιλογές. Εδώ να πω ότι τα στατιστικά του Tinder στην Ελλάδα και στην Κύπρο δείχνουν ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βρει μια γυναίκα σύντροφο παρά ένας άνδρας σύντροφος. Ότι είναι πιο πολλές διαθέσιμες οι κοπέλες αξιόλογες παρά οι άνδρες. Οι ελεύθερες και αξιόλογες με ποια είναι, με την εννέα αξιόλογες ότι όντως θέλουν να δημιουργήσουν σχέση, όντως είναι ελεύθερες, όντως είναι αυτό που λένε, όντως είναι σοβαρές and they mean business. Πιο πολλοί γυναίκες παρά άνδρες. Όμως και ότι είναι πιο εύκολο για μια γυναίκα να έχει επιλογές παρά για άνδρες να έχει επιλογές. Και γι' αυτό κάποιοι επιλέγουν να πληρώνουν συνδρομή σε αυτά τα sites, premium συνδρομή, δίνουν ένα ποσό, δεν ξέρω πόσο δίνουν, το οποίο τους δίνει την ευκαιρία, στο Tinder από ό,τι έχω διαβάσει, τους δίνει την ευκαιρία να δουν ποιοι έχουν πατήσει like στις φωτογραφίες τους, ούτως ώστε να πατήσουν και αυτοί like στις φωτογραφίες αυτών που έχουν πατήσει ήδη like και τους ανοίξουν περισσότερα παράθυρα. Γι' αυτό σε αυτούς τους ιστοτόπους γνωριμιών βλέπεις πιο συχνά άνδρες να είναι premium members παρά γυναίκες. Μιλάω τώρα γιατί. Για την περίπτωση του ετεροφιλοφιλικού φλερτ. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ομοφιλοφιλικό φλερτ. Δεν ξέρω τι γίνεται όταν φλερτάρουν γυναίκες με γυναίκες, αν κάποιες γυναίκες όντως έχουν premium προφίλ. Όχι, όταν φλερτάρουν άνδρες με άνδρες. Επίσης υπάρχουν και εφαρμογές πιο συγκεκριμένες για τους ανθρώπους με διαφορετικό ερωτικό προσανατολισμό. Μια εφαρμογή που έχω ακούσει πολύ συχνά είναι το Grindr ή τον Gay Romeo. Για γυναίκες δεν έχω ακούσει εφαρμογή, θα υπάρχει σίγουρα. Σίγουρα θα υπάρχει. Αλλά και σε αυτά τα sites, τα οποία είναι όπως για παράδειγμα το Tinder, μπορείς να δηλώσεις τον ερωτικό σου προσανατολισμό, αν είσαι ετεροφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλος ή αμφιφιλόφιλος, και να δηλώσεις τι ανθρώπους θέλεις να σου δείχνει. Αν θέλει να σου δείχνει άντρες, αν θέλει να σου δείχνει γυναίκες, αν θέλει να σου δείχνει από όλα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν, σε αυτούς τους ιστοχώρους γνωριμιών, μας δίνεται ευκαιρία να κάνουμε ερωτήσεις και να πάρουμε απαντήσεις. Να μιλήσουμε με πολύ κόσμο. Άμα κάθεσαι μόνη σου, κυρία μου, και άμα κάθεσαι μόνος σου, κύριε μου, μέσα στο σπίτι σου, και δεν ασχολείσαι με κανέναν, και δεν βγαίνεις έξω γιατί έχει πανδημία, και δεν πας πουθενά γιατί έχουμε lockdown, ή και πριν που πήγαινες δεν μιλούσε ο ένας τον άλλο και δεν φλερτάρε ο ένας τον άλλο. Και άμα κάθεσαι σπίτι σου και περιμένεις να έρθει να σε βρει ο πρίγκιπας ή πριγκίπισσα πάνω στο άσπρο άλογο ή στο άσπρο γαϊδούρι, δεν θα έρθει να σε βρει. Κάνε και εσύ κάτι. Κάνε ένα προφίλ. Χρησιμοποίησε το με σύνεση, χρησιμοποίησε το με σοβαρότητα, συνομίλησε με πολλούς ανθρώπους. Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να ενθουσιαστεί και να ερωτευτούμε στα πρώτα 3 λεπτά που μιλάμε με κάποιον. Γι' αυτό τον λόγο λέω ότι είναι πιο χρήσιμο να είσαι σε μια εφαρμογή γνωριμιών, γιατί εκεί πέρα μπορείς να έχεις 30 επιλογές ή 20 επιλογές ή 10 επιλογές, να μιλάς παράλληλα και με τους 10 ανθρώπους, να μιλάς τους, να κάνεις ερωτήσεις για να μάθεις για αυτούς και να απαντάς τις ερωτήσεις που σου κάνουν για να μάθουν για σένα. Και αν σου κάνουν ερωτήσεις για να μάθουν για σένα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, και το να μην σου κάνουν επίσης είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι δημιουργώντας κάποιος ένα προφίλ
σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, όσο πιο ειλικρινές προφίλ γίνεται, δηλαδή ακόμη καλύτερα να είναι οι πραγματικές σου φωτογραφίες, ακόμη καλύτερα να είναι το πραγματικό σου όνομα, ακόμη καλύτερα να μην κρύβεσαι. Κάποιοι θα μου πούν, ζω σε πολύ μικρή πόλη, όλοι με γνωρίζουν, άμα δουν το προφίλ μου, τι θα πούν, θα πούν είναι ελεύθερος και έκανε το φυσιολογικό να μπει σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, αυτό θα πούν. Όπως και να έχει όμως. Εγώ προτιμώ να κάνετε κανονικά προφίλ, στο οποίο δεν θα έχετε πάνω το τηλέφωνό σας, δεν θα έχετε πάνω τη διευθυνσή σας, τη φυσική, το email σας ή οτιδήποτε άλλο, και να ανοίξετε παράθυρα συνομιλίας με αρκετούς ανθρώπους, και μιλώντας με αρκετούς ανθρώπους θα δείτε ότι σας δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσετε με ανθρώπους του φύλου που σας ενδιαφέρουν, να ρωτήσετε πράγματα που από κοντά θα ντρεπόσασταν να ρωτήσετε, να απαντήσετε σε πράγματα που από κοντά θα ντρεπόσασταν να απαντήσετε, και έχετε την επιλογή είτε να βγείτε ένα διαδικτυακό ραντεβού είτε όχι. Τώρα με την καραντίνα δεν νομίζω να βγαίνει και κανείς κανονικό ραντεβού. Έχω ακούσει για περιπτώσεις που δίνουν ραντεβού να πάνε περπάτημα, για παράδειγμα, στην παραλία, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω. Θα έλεγα διαδικτυακές συναντήσεις αρχικά. Επίσης προσέχουμε πολύ το κομμάτι του cyber ή του telesex, όπως λέμε εδώ στο κανάλι μας. Αν κάποιος μας ζητάει telesex από την αρχή χωρίς να το γνωρίσουμε και χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε σχέση μαζί του, εννοείται ότι εφόσον δεν είναι αυτό που θέλουμε, λέμε όχι και κάνουμε unmatch. Ξετεριάζουμε το τέριασμα. Χρειάζεται προσοχή. Να μην παίρνουμε πολύ στα σοβαρά την υπόθεση, με την έννοια το ότι αν κάποιος μας πει δεν μ' αρέσεις, είσαι παχιά και μας μπλοκάρει, να μην το πάρουμε κατάκαρδα, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που τους αρέσουν οι παχιές, υπάρχει και κάποιοι που τους αρέσουν οι αδύνατες, και κάποιοι που τους αρέσουν οι ψηλές, και κάποιοι που τους αρέσουν οι κοντές, και υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσουν οι φαλακροί, υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσουν οι άντρες με μαλλιά, υπάρχουν γυναίκες που τους αρέσουν το ένα, που τους αρέσουν το άλλο, υπάρχουν για όλους έχει ο μπαχτσές, από όλα έχει ο μπαχτσές, και για όλους έχει το πανέρι, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και στενοχώριας επί τούτου. Η γνώμη μου είναι ότι αν χρησιμοποιήσουμε με σύνεση τις εφαρμογές γνωριμιών, δίνουμε στον εαυτό μας ευκαιρία να επιλέξουμε μέσα από μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων, ενώ αν καθόμαστε και κατακρίνουμε το διαδίκτυο και σνομπάρουμε τις εφαρμογές γνωριμιών, τότε δεν θα γνωρίσουμε κανένα και δεν θα φταίει η τύχη μας, απλώς θα φταίει ότι δεν κάναμε τον κόπο να τη φτιάξουμε. Και κλείνω με αυτό, θεωρώ ότι χρειάζεται να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια και στον εαυτό μας. Και η επένδυση αυτού του χρόνου και της ενέργειας θα γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δεν γίνεται χωρίς να δώσεις, να πάρεις. Επίσης θέλω να πω ότι γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνωριστεί από εφαρμογές γνωριμιών. Για παράδειγμα, μια πολύ καλή μου φίλη που ζει στο εξωτερικό γνώρισε τον άνδρα της από το Tinder, σε μια βόρεια χώρα ζει, μισή Ελληνίδα η φίλη μου αυτή, και έχουν μια εξαιρετική σχέση, έχουν κάνει και το παιδάκι τους πέρσι και είναι πολύ ευτυχείς και γνωρίστηκαν από το Tinder. Ας μην δαιμονοποιούμε τις εφαρμογές γνωριμιών, ας μην δαιμονοποιούμε το διαδίκτυο, ας το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Την αγάπη μου. Καλό βράδυ.